ως δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης από το 2016, όταν είχε ξεκινήσει αυτή η μεγάλη περιπέτεια δημαστικών συγκοινωνιών και της ίδιας της πόλης Θεσσαλονίκης, είχα κάνει παρεμβάσεις, είχα ζητήσει να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος, η πόλη Θεσσαλονίκης, για το κακό που επρόκειτο να έρθει. Δυστυχώς χάθηκαν αυτά τα 3 χρόνια σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι αστικές συγκοινωνίες της πόλης φτάσαν στο χειρότερο δυνατό βαθμό. Είναι πραγματικά ντροπή για την πόλη μας να βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι μια καινούργια μέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που και εγώ συμμετέχω ως παρατηρητής σήμερα, ως μέλος του Συμβουλίου του ΆΣΤΑ, σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται για να αναταχθεί το πρόβλημα, για να έχουμε μια επιστροφή, όπως είπε και ο Πρόεδρος, στην κανονικότητα, στο να μπορεί ο κόσμος να μετακινείται, να γίνεται αυτό με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και σταδιακά όχι μόνο να το επαναφέρουμε αυτό, αλλά να σχεδιάσουμε και συγκοινωνιακά την πόλη μας όπως τη θέλουμε για την επόμενη διετία και για τις επόμενες προφανώς δεκαετίες. Η ολοκλήρωση του μετρό με την παράλληλη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών των λεωφορείων είναι κάτι το οποίο πρέπει να σχεδιαστεί άμεσα, να υλοποιηθεί, ούτως ώστε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα που θέλουμε και πρέπει να γίνουν στην πόλη μας.